Το κέντρο το οποίο επιχειρηθήκαμε αποτελείται από τρία αυτόνομα τμήματα, το δικό του προσωπικό το καθένα, ένα τμήμα ογκολογίας, ανδρολογίας, ογονιμότητας και τις υπόλοιπες ουρολογίας. Έχει 55 κρεβάτια και 4 χειρουργικές ένωσες, οι οποίες δουλεύουν καθημερινά. Το διάστημα της εβδομάδας που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα του κέντρου ήταν ένα ευρύ φάσμα επεμβάσεων ρομποτικής λαπαροσκοπικής ενδρολογίας και ανοιχτής χειρουργικής, ενώ είναι πιστοποιημένο κέντρο χορήγησης υποκριτικότητας, ανδρολογίας και υπογονιμότητας μετά από 2 χρόνια εξειδίκευσης. Είμαστε εντυπωσιαστικά κατά την επίσκεψή μας. Η οργάνωση και η λειτουργία του τμήματος. Η άρτια εκπαίδευση των ιατρών ως προς το χειρουργικό κομμάτι ήταν άρτια εκπαιδευμένη όλη. Η άρχιση όλου του φάσματος της σύγχρονης ουρολογίας, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ειδικευόμενους γιατρούς ήταν επαρκέστατο, καθώς επίσης το ειδικευτικό πρόγραμμα της κλινικής. Τι μας φάνηκε χρήσιμο. Ο προβληματισμός που πήραμε για τον τρόπο που εξαρχείται η ουρολογία σε κέντρα αναφοράς, ο τρόπος διαχείρισης δύσκολων ουρολογικών περιστατικών από την ομάδα, καθημερινά υπήρχε συνάντηση και όλοι μαζί αποφάσιζαν για το πώς θα αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό, η εφαρμογή της τεκμηριωμένης ιατρικής, αλλά με αναγωγή στην ατομικότητα του κάθε ασθενούς. Και γιατί θα προτείναμε σε έναν νέο ουρολόγο να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Γιατί δίνει την ευκαιρία να επιληθεί ένα οργανωμένο και χωρίς οικονομικό κόστος κέντρο αναφοράς, να παρακολουθήσει την οργάνωση του τρόπου λειτουργίας του, να δει στην πράξη την εφαρμογή της σύγχρονης ουρολογίας, να γνωρίσει διακεκριμένους ουρολόγους και ίσως να αποτελέσει για κάποιο το ρέθισμα για μια εξειδίκευση σε αντικείμενο του ενδιαφέροντος του στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Κύριε Καλυμιανάκη, πόσοι ο αριθμός των συναδέλφων σας, ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι, ήταν εκεί πέρα, στο κέντρο σας? Στις τρεις κλινικές μαζί ήταν περί τα 20 άτομα. Αλλά ήταν αυτόνομα. Το κάθε τμήμα είχε το δικό του προσωπικό, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή, που όμως δούλευαν τελείως ανεξάρτητα. Αλλά μαζεύονταν κάθε πρωί να κάνουν το. Το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Α, ξεχωριστά. Ποτέ μαζί. Τουλάχιστον τη εβδομάδα που είμαστε. Η επόμενη παρουσίαση θα είναι η εμπειρία από την Πανεπιστημιακή Κλινική της Περούτζια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να παρουσιάσουμε και τη δική μας εμπειρία από την ουρολογική κλινική του Πανεπιστημίου της Περούτζια. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους συναδέλφους, θα σας προσγειώσουμε λίγο εμείς, γιατί οι Ιταλοί, τους οποίους επισκεφθήκαμε, έχουν περισσότερο το ταπεραμέντο, το ελληνικό και το μεσογειακό. Το όνομά σας και πού δουλεύετε? Λέγομαι τους Γιάννης Χρυσοβαλάνης, είμαι επιμελητής Β' στην Α' ουρολογική κλινική του ΑΠΗ Θήτα και ο συνάδελφός μου, ο κύριος. Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης ο Καρτσακλής, είμαι ιδιωτεύος της Ζάκυνθο. Ναι. Διευθυντής κλινικής είναι ο κύριος Πορένα και υπεύθυνη του προγράμματος μας είναι η κυρία Κωνσταντίνη. Είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας νευρουρολόγος. Ο κύριος Αθανασόπουλος έχει επισκεφθεί το κέντρο, για τον οποίο μιλάνε με πολύ καλά λόγια και σε εμάς μας πληροφόρησαν ότι είχαν καλή συνεργασία. Παλιότερα η κλινική ήταν σε ένα κτίριο, αλλά λόγω των αυξημένων αναγκών έχει μεταφερθεί σε ένα μεγαλύτερο που βλέπετε εδώ από τις φωτογραφίες, ότι έχει πάρα πολλούς διαδρόμους και πολλά κτίρια. Λειτουργεί η κλινική με 24 κρεβάτια. Υπάρχουν αναπτυγμένα ιατρία επιμέρους υποειδικοτήτων. Το ενδορολογικό ιατρείο, το οποίο γίνεται από μία μόνο ειδικό, έχει μηχάνημα εξωματικής λιθοθρυψίας με C-arm και υπέρηχο. Υπάρχει ο One-Day Hospital για ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία ή που βάλλονται σε κάποια ενδορολογική επέμβαση, δυναμικότητα 8 κλινών. Ενδορολογικό γίνεται καθημερινά, ανδρολογικό 2 φορές τη βδομάδα, στον οποίο γίνονται και υπέρχοι και follow-up των ασθενών
και με ορχιεκτομή και ιστιοσκοπείς δύο φορές τη εβδομάδα και το ουροδυναμικό, το οποίο είναι η κύρια δίνε μαζί με το ανδρολογικό της κλινικής, δύο φορές τη εβδομάδα. Ένα χειρουργικό τραπέζι κάθε μέρα, εκτός Πέμπτης που έχουν δύο. Κάθε Δευτέρα κάνουν meeting και αυτοί. Στα Ιταλικά δεν υπήρχε η πολυτέλεια να παρευρεθούμε ή να γίνεται το meeting στα Αγγλικά. Μεγάλο φάσμα επεμβάσεων, λαπαροσκοπικών και ανοιχτών. Υπάρχει ίντερνετ, βλέπουν τις κτηνογραφίες των ασθενών και τα εργαστηριακά τους αποτελέσματα στον υπολογιστή. Ένα καλό σύστημα βιντεοσκοπήσεων στους προβολείς, με την κάμερα δεν φαίνεται καλά εδώ. Και υψηλής τεχνολογίας αντιμετώπισης των ασθενών, όπως το HIFU. Αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν ότι δεν είναι ακριβώς σωστή η έκφραση έλλειψη συνεργασίας. Οι ουρολόγοι δεν ξέρω τι εκπαίδευση έχουν. Καταφέρουν να κάνουν τα ανοιχτά τους χειρουργία και τις επεμβάσεις και να αντιμετωπίζουν τις επιπλοκές τους οι ίδιοι. Κάνουν βουνοκύλες, εμβολεκτομές για όγκους νεφρών. Δεν συνεργάζονται με αγκιοχειρουργούς, τουλάχιστον σε αυτά τα χειρουργία που είδαμε εμείς. Ακόμα και προσπέλαση, η οποία χρειάζεται θωρακοτομή και τοποθέτηση μπιλάου, το κάνουν οι ίδιοι και πλαστικές επεμβάσεις. Το ίδιο με εμάς φάσμα και σε αντίθεση με τα κέντρα της Βόρειας Ευρώπης είναι ότι οι ειδικευόμενοι μας έπαιρναν off the record λίγο και είχαν παράπονα από την εκπαίδευσή τους, η οποία ήταν λυπής κατά αυτούς. Είχαν ανάγκη να πάρουν περισσότερο χρόνο από τα χειρουργεία. Φιλικό το περιβάλλον. Ευτυχώς βρήκαμε στη γραμματεία μία η οποία είχε Έλληνα άντρα από τη Δράμα, μιλούσε ελληνικά, μας ξενάγησε, μας είπε τι να πάμε να δούμε από αξιοθέατα. Ο κύριος Πορένα φιλικότατος και η κυρία Κωνσταντίνη. Το χρήσιμο ήταν ότι όταν πας και βλέπεις μια οργάνωση και μια δομή διαφορετική, σαφώς καλύτερη από την ελληνική πραγματικότητα, και βλέπεις επεμβάσεις σαφώς πιο τεχνικές από μυθοποίηση πραγματικότητα και νομίζεις ότι μπορείς να τις κάνεις κι εσύ. Μεγάλη διαφορά, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, δεν υπήρχε στην προσέγγιση των ασθενών με τη δική μας χώρα. Αλλά αυτό το βάζω πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση είναι ότι ενώ είχε κλείσει ένας ασθενής ραντεβού και πολλοί ασθενείς μας έβγαζαν από την αίθουσα, δεν ήθελαν να παρευρισκόμαστε για υπέρηχο όρχαιο, ας πούμε, και ανέφερε ο ασθενής ουρολογικό πρόβλημα, σαν ουρολόγος δεν τον κατεύθυνε να του δώσει κάποια λύση ή κάποιο ραντεβού και του είπε ότι μπορεί να πάει σε ένα ιδιωτικό κέντρο άλλο, σεβόμενος τις προτιμήσεις του ασθενούς. Γιατί να συμμετέχουμε στο Eurotour? Σαφώς δίνει όθηση για συνέχεια και όταν επισκέπτεσαι τέτοιο κέντρο έχει σκέφη και δυναμικότητα όταν γυρίζεις και νομίζεις ότι μπορείς να τα οργανώσεις και να τα καταφέρεις όλα. Φαντάζει ανέφικτο αυτό με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί ή δεν το έχουμε πλησιάσει επαρκώς και η κατηδία συναστροφή είναι αναντικατάσταση όσο και αν διαβάζουμε άρθρα και βλέπουμε papers, όταν μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους κατηδίαν και όταν έρχεται η ώρα της επιστροφής, σαφώς και λυπάσαι, ενώ στην αρχή πας λίγο σφιγμένος για το τι θα αντιμετωπίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε εσείς να προσθέσετε. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι έχω να συμπληρώσω κάτι. Έβγαλε ο Βαλάντης. Απλά να συμπληρώσω και εγώ το ότι αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο ήταν ο τεχνολογικός εξοπλισμός του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Νομίζω ότι είχε από όλα, που είχε πρόσβαση στην πληροφορία από οποιοδήποτε σημείο του νοσοκομείου και αν βρισκόσουν. Και επίσης ότι τα μέλη της κλινικής είχαν χειρουργικά μπορούσαν να καλύψουν όλο το εύρος των ουρολογικών επεμβάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη παρουσίαση είναι από το Μόναχο, από το Ludwig Maximilian University,